Το στυλ της στο προηγούμενο επεισόδιο αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό κυρίως από την Κριτική Επιτροπή αλλά και από τα κορίτσια. Η ίδια όμως ήταν πάρα πολύ σίγουρη και αισθανόταν πάρα πολύ όμορφα με την επιλογή της. Για να δούμε πώς αισθάνεται σήμερα η Γεωργία Μπαχούμη. Take my time with it. Bring you close to me. Don't want no young dumb. Better pick me like we listening to Jodeci. I was trying to lay low, taking it slow. When I'm thinking again, hey, gotta celebrate. If your man look good, better put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. Then no reservations at the ooh, you go on. I'm gonna ride it through it just like. Πες μου από τα λίγα που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, με αυτό το ύφος, με αυτό το ύφος που με κοιτάς τώρα, το απόλυτα συνειδητοποιημένο, είσαι μέσα στο κόνσεπτ, Γεωργία Μπαχούμη. Α, εκεί που πάω δεν ξέρω, αλλά σίγουρα ενώ στο τάσκ που μας ζητήσατε, ναι. Είσαι μέσα, είναι ένα φόρεμα. Ναι. Εντάξει. Πού πηγαίνεις, Γεωργία μου, τόσο όμορφη σήμερα. Λοιπόν, έχω μια φίλη πάμπλουτη, σαν τη Διονυσία. Τόσο πλούσια. Και. Λοιπόν, ανοίγουν σοβαρά ζητήματα εδώ, το καταλαβαίνω. Εγώ δεν είμαι πάμπλου. Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι. Και πάρα πολλά, πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα αυτή. Να ρέει το χρήμα. Και κάτι, τέλος πάντων, είχε παρέα. Μου λέει, Γεωργία, μήπως θες να με ακολουθήσεις. Πάμε στο Ζάπιο να δούμε μία επίδειξη. Μόδας. Ναι. Καημένη αυτή πλούσια η μοναχή. Ναι. Και εκεί θα κάτσει. Είδες τα λεφτά τελικά. Δεν φέρουν την ευτυχία. Τώρα δες. Ένα τέτοιο κορίτσι, ας πούμε, μόνο του. Ναι, εμένα. Γιατί. Ναι, δεν ξέρω. Τι να πεις. Είναι σαν τις ψηλές που έχουν προβλήματα. Ναι. Έχουν και οι πλούσιες. Ναι. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Πώς σου φαίνεται η βαθμολογία, Γεωργία μου? Όχι καλή. Δώρα, γιατί έβαλες 2? Ναι. Πάρ' το χρόνο σου. Θα το πάρω. Θα σου πω. Πας στο Ζάπιο, είπες, ναι. Έτσι. Σε μια επίδειξη μόδας. Ναι. Κοίταξε, αυτό... Δεν πάω μόνη μου, ακολουθώ με μια... Με την πλούσια. Ναι. Τέλεια. Δηλαδή, αν πήγαινα μόνη μου και είχα... Γιατί και σηκώνεις αυτό, αυτό είναι για να πολύ ωραία. Καλύτερα. Ε? Ναι, αλλά ήθελες να ντυθείς κι εσύ έτσι λίγο πλούσια να φαίνεσαι. Όχι πλούσια, αλλά να είμαι... Ήθελα να έχω μια σωστή εμφάνιση. Ναι. Κοίτα, μ' αρέσει που είναι τύπου... Γι' αυτό το διευκρίνησα. Σάρλεστον φάση, το φόρεμα. Δεν μου αρέσει καθόλου το καπέλο. Ναι. Δεν ξέρω, δεν με ενθουσιάζει, σου κρύβει και το πρόσωπο. Ωραία. Αλλά δεν μου αρέσει για την επίδειξη μόδας. Θα ήθελα κάτι έτσι λίγο πιο fashion. Μου φαίνεται λίγο θεατρικό αυτό. Δεν τρελαίνομαι. Νιώθω ότι σε μεγαλοδείχνει κιόλας, ρε παιδί μου. Μα αυτό ήθελα να κάνω. Δεν με τρελαίνει για σένα και δεν μου αρέσει και η τσάντα καθόλου. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι το καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι καινούριο, όμως ούτε καινούριο θα ήταν να φέρνουμε ένα μονόχρωμο φόρεμα. Ήθελα σαν να φέρεις κάτι πιο ιδιαίτερο αφού είναι ένα φόρεμα. Όπως θα μπορούσες να το βάλεις σε μια άλλη εμφάνιση. Εντάξει, ευχαριστώ. Εγώ δεν κατάλαβα πολύ. Εγώ τώρα, δεν κατάλαβα το όπως εσύ, δεν ξέρω, το λέτε. Που μου λες το ιδιαίτερο φόρεμα. Μου λες αυτά, απλά λες κάποια πράγματα και κλείνεις με βάση κάποιων πραγμάτων. Μου λες να φέρνω ένα πιο ιδιαίτερο φόρεμα και σου λέω πως εσύ, γιατί αυτά που μου λες δεν συμβαδίζουν με τα look που φέρνεις. Ναι, όπως εγώ. Ναι, απλά να έχεις πιο εύστοχη. Δεν σου είπα να έρθεις σαν και εμένα ντυμένη. Όχι, μου λες να φέρεις απλά κάτι πιο ιδιαίτερο. Απλά κάτι άλλο για σένα. Κάτι πιο ιδιαίτερο για μένα. Κάτι πιο? Κάτι πιο ιδιαίτερο για μένα. Μου φαίνεται ένα συνηθισμένο φόρεμα τύπου 20's. Απλά θέλω να σου πω ότι μετά που θα είναι η κριτική σου, απλά να σου πω ότι μετά που θα κρυφθείς εσύ, όταν θα δούμε και αυτό που φοράς εσύ, που είναι κάτι πολύ κοινό, θα έχεις την ίδια αντιμετώπιση. Θέλω να σου πω, δεν μπορείς να λες σε κάποιες κοπέλες που έρχονται εδώ ότι δεν είναι κάτι καινούργιο, ότι δεν το έχεις ξαναδεί, ότι δείξτε μας τα δικά σου ρούχα για να αυτό που μας λες να το στηρίζεις. Λέω την άποψή μου και μου επιτίθεσαι. Τι είναι, για αυτό που φοράω. Δεν έχει δει καν που φοράω. Καταρχήν δεν σου επιτίθεται.
Να σας πω κάτι, πραγματικά τώρα. Ναι. Δεν έχω πει καν που έχω πάει, γιατί έχω φορέσει αυτό, για ποιο λόγο. Και με ρωτά, θα το δούμε όταν θα έρθει εδώ πέρα, Δώρα. Ναι, εγώ λέω ότι η κριτική σου δεν μου απαντάει και μου λέει ότι θα τρεις πιο ιδιαίτερο φόρεμα. Ωραία, εσύ και δεν φόρεσες το ιδιαίτερο φόρεμα, Δώρα. Με το δικό σου τώρα. Ναι, μου λες για μένα, για ένα ιδιαίτερο φόρεμα. Ωραία, εσύ και δεν φόρεσες ένα ιδιαίτερο φόρεμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Αχ, δεν θέλω να το συζητήσω. Ξέρεις τι, δεν την έχει πείσει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε αυτή η εικόνα της από εσένα. Δεν έχεις πει τίποτα για το styling. Έχεις πει ότι δεν σου αρέσει το φόρεμα. Δεν μου αρέσει το κόνσεπτ, δεν μου αρέσει το καπέλο που φοράς, δεν μου είναι αρέσει... Είναι headpiece. Ωραία. Δεν μου αρέσει το φόρεμα, γιατί δεν μου φαίνεται κάτι το τρομερά ιδιαίτερο. Οκ, okay. Ναι. Το έχω ξαναδεί. Αυτό, τελεία. Μάλιστα, δύο. Αλλά δύο, ναι, δεν νομίζω ότι σε έχω βάλει κακό βαθμό. Δύο, οκ. Σε ευχαριστώ. 2,6 είναι ο μέσος όρος. Ωραία, ευχαριστώ.